να συναντήσουμε τον Αντώνη. Καθώς, Αντώνη, σε αυτές τις δύσκολες ώρες τελικά, νομίζω ότι ίσως το πιο σημαντικό είναι πώς απλώνει ο ένας το χέρι στον άλλον. Πώς αυτό που λέμε αλληλεγγύη μπαίνει μπροστά και πώς αυτό που λέμε κοινωνική ευθύνη μπαίνει μπροστά. Πού βρίσκεσαι, Αντώνη, και τι έχεις να μας πεις για τα νερά σου ρωτή? Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στο Δημαρχείο του Βόλου, εδώ που για ακόμη μία ημέρα μήνα βλέπουμε τους πολίτες να σχηματίζουν ουρές δεκάδων μέτρων προκειμένου να παραλάβουν εξάδες με νερό. Τώρα αυτή τη στιγμή γίνεται η διανομή από την εταιρεία Σουρωτή και βλέπετε πάλι τον κόσμο, είναι οικογένειες, είναι άνθρωποι όλων των ηλικιών που έρχονται εδώ για να πάρουν μία εξάδα νερό, διότι στο Βόλο για πέμπτη μέρα δυστυχώς υπάρχει αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα με την υδροδότηση. Και έχουμε κοντά μας την κυρία αναγνώστου Στάθη Παρασκευή, η οποία είναι αντιδήμαρχος Προνοίας, και θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε μία εικόνα για το πότε θα σταματήσουμε φυσικά να μοιράζονται τα νερά, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω μέχρι στιγμής έχουν μοιραστεί 20 φορτηγά με μπουκάλια νερό στους πολίτες του Βόλου, και πότε εκτιμάτε ότι θα γίνει αποκατάσταση της υδροδότησης? Εκτίμηση για την αποκατάσταση της υδροδότησης δεν υπάρχει. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η βλάβη που έχουμε υποστεί με τις πλημμύρες και γενικότερα με το ότι έχουν ξεχυλήσει αυτοί οι ποταμοί και βγήκαν όλα τα νερά, εν πάση περιπτώσει, στην πόλη, την οποία σχεδόν την έχουν καταστρέψει. Θα πω όμως ότι η διαδικασία με την διανομή νερού δεν θα σταματήσει μέχρι ότου να αποκατασταθεί τουλάχιστον το δίκτυο για να έχουν πόσιμο νερό οι άνθρωποι. Εννοείται αυτό. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο, όλες τις εταιρείες βέβαια που έχουν βοηθήσει και συμβαίνει όλο αυτό. Λοιπόν, για να μπορέσει να έχει ο κόσμος πόσιμο νερό, γιατί πραγματικά δεν νομίζω ότι αποκατάσταση θα υπάρξει νωρίς. Αυτή βέβαια την πληροφορία θα μπορέσει να την αναγγείλει μόνο ο πρόεδρος της Σύνδρευσης, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά πότε και πώς, μάλλον σε πόσο χρονικό διάστημα θα την κατασταθεί. Ωστόσο όμως, αυτή η πληροφορία που έχουμε είναι ότι το νερό μπορεί να έρχεται σταδιακά. Δεν θα είναι πόσιμο νερό, εν πάση περιπτώσει. Θα έρχεται σταδιακά σε κάποιες περιοχές μέχρι ότου να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της ζημιάς. Αυτή είναι η μόνη πληροφορία που έχουμε ως τώρα. Ωστότε, βέβαια, θα γίνεται αυτό που ίσως να βλέπετε τώρα. Θα μοιράζουμε νερό στον κόσμο. Λοιπόν, τα ωράρια είναι κυλιόμενα, μοιράζονται σε διάφορες περιοχές. Προσπαθούμε να φτάνουμε σε όλες τις περιοχές, γιατί είναι και κάποιες περιοχές που είναι αποκομμένες. Εκεί βοηθάνε οι διασώστες, βοηθάνε οι ομάδες διάσωσης δηλαδή, να μπορέσουμε να φτάσουμε με οποιοδήποτε τρόπο να δώσουμε και νερά και τρόφιμα στους ανθρώπους. Πάντως, εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν δύσκολες συνθήκες για να δοθούν αυτά τα νερά. Δηλαδή, και ο κόσμος πολλές φορές βλέπουμε ότι είναι αγανακτισμένος με αυτή την κατάσταση που επικρατεί. Και ο κόσμος είναι αγανακτισμένος, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι που, εν πάση περιπτώσει, και οι παράγοντες και άνθρωποι που βοηθάνε, που κάνουν εθελοντική δράση. Είμαστε εξαντλημένοι στην κυριολεξία, διότι μοιράζουμε νερό μέχρι και το βράδυ. Όταν λέω μέχρι και το βράδυ, θα σας πούμε ότι το βράδυ η τελευταία διανομή μας ήταν τελείως στις 11 η ώρα τη νύχτα. Λοιπόν, και δυστυχώς, μήνα βλέπουμε ότι έχουμε και φαινόμενα σχροκέρδειας. Επειδή έχουμε τα φαινόμενα σχροκέρδειας, έχουμε κοντά μας και τη κυρία Νατάσα Μορφογιάννη, η οποία είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας. Δημοτικής αστυνομίας, με συγχωρείτε. Και θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε διαπιστώσει κι εσείς οι ίδιοι αυτά τα φαινόμενα σχροκέρδειας από κάποιους ανθρώπους που, από ό,τι ακούμε και καταγγέλνουν και οι κάτοικοι, έρχονται εδώ, παίρνουν νερό, το δωρεάν νερό, και πηγαίνουν μετά στην επιχείρησή τους και το πουλάνε 6 ευρώ. Είχαμε κάποιες καταγγελίες από πολίτες. Εμείς, όπως ανέφερε και η συνάδελφος αντιδήμαρχος λίγο πριν, είμαστε συνεχώς εδώ και ξεφορτώνουμε και οι ίδιοι τα φορτηγά. Έχουμε όλες τις μέρες, είμαστε 24 ώρες. Τις καταγγελίες αυτές τις είπατε στις αρχές, τις είπατε στην αστυνομία? Να πάει να τους βρει. Ναι, ναι, τις έχουμε δώσει. Ναι. Τους έχουν ενημερωθεί, τους έχουν ενημερώσει και εκείνους για τις καταγγελίες που έχουν. Εντάξει, είπαμε στην αναβροχιά, κάποιοι άνθρωποι κοιτάνε να υποφεληθούν και να. Τι να δείξουν, να πόσο απάνθρωποι είναι. Μπορεί να έγινε και από αμέλεια και από αφέλεια. Όχι, δεν υπάρχει αμέλεια και αφέλεια όταν παίρνει το δωρεάν νερό για να το πουλήσει στην επιχείρησή σου. Υπάρχει κοτοπονηριά, με συγχωρείτε, δεν είναι αφέλεια. Είναι κουτοπονηριά, για να μην το χαρακτηρίσω κάπως αλλιώς. Εν πάση περιπτώσει. Τι να σας πω, θέλω να τα βλέπω λίγο πιο ρομαντικά τα πράγματα, εμείς γιατί είναι πάρα πολύ ρομαντισμός λυπηρό, σε αυτό το πράγμα δεν χωράει. Είναι κάτι άλλο ο ρομαντισμός από το να παίρνει κάποιος το δωρεάν νερό που το χρειάζεται ο συμπολίτης του αυτή τη στιγμή και ο ίδιος, και να πηγαίνει να το πουλάει στην επιχείρησή του 6 ευρώ. Με συγχωρείτε πολύ. Και γι' αυτό ρώτησα αν έχει ενημερωθεί η αστυνομία, για να ξέρει τι πρέπει να κάνει το τοπικό τμήμα.
Ναι, ναι, το ξέρουν, το ξέρουν. Μα και οι πολίτες το βγάλανε στα διαδικτυακά, βγάλανε φωτογραφίες. Το καλό είναι ότι ο Δήμαρχος μας εδώ με δωρές και με χρήματα του Δήμου κατάφερε να εξασφαλίσει πάνω από 20 φορτηγά νερά, τα οποία τα έχουμε τοποθετήσει σε διάφορες περιοχές του Βόλου, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να έχουν πόσιμο νερό. Ωραία. Μπορείτε να μας πείτε σε ποιες περιοχές, γιατί είναι σημαντικό. Και στην Φυτόκο. Ναι. Ναι, λίγο μόνο μήνα για τις περιοχές. Ολοκληρώστε, γιατί μας περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή. Αντώνη, συγγνώμη, σας διακόπτω. Ένας άνθρωπος που αυτή τη στιγμή... Και μία παρένθεση να κάνω λίγο. Παρακαλώ. Λοιπόν, περιοχές είναι Φυτόκο, Νέα, Δημαρχείο Βόλου, στο νοσοκομείο και στο λιμάνι. Και θα ήθελα να πω, όλοι οι πληγήσεις, γιατί τα μέσα μας τώρα είναι λιγοστά λόγω της έλλειψης και του ρεύματος, της διακοπής του ρεύματος. Όσοι θέλουν να καταγραφούν οι ζημιές τους, να έρχονται εδώ στο Δημαρχείο του Βόλου, υπάρχουν υπάλληλοι του Δήμου και δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι καταγράφουν και στη συνέχεια, στη συνεργασία που έχουμε με την πολιτική προστασία από το Υπουργείο, τα δίνουμε. Υπάρχει Excel και μοιράζουμε αναπεριοχές και γίνονται οι λεπτομερείς καταγραφές. Μάλιστα.